<σταλουίες> δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο εξαθλειωμένοι. Περισσότεροι δεν έρχονται καν από εμπόλεμε ζώνε. Είναι καλοντημένοι με πανάκριβα ρουχαλάκια, με τα iPhone του, με τα WiFi του. Του δίνουν και φαγητά που δεν του αρέσουν και τα πετάνε. Το ρατσιστικό <σταλουίες> ξέσπασμα <σταλουίες> του εκπροσώπου των Ενωμένων <σταλουίες> Μακεδόνων στην πρωινή εκπομπή του Open ώρα Ελλάδο 7 ξεπερνά κάθε όριο. Καθώ την ίδια ώρα λίγε εκατοντάδε μέτρα μακριά, πρόσφυγε και μετανάστε ζουν σε άθλιε συνθήκε, τυλιγμένοι με κουβέρτε και κατισμένοι γύρω από φωτιέ για να ζεσταθούν. Για του Ενωμένου Μακεδόνε, που να σημειωθεί δεν είναι κάτοικοι διαβατών, απέναντι του δεν βρίσκονται μόνο οι πρόσφυγε, αλλά ακόμη και οι κάτοικοι τη περιοχή που αντιδρούν στην παρουσία των μεταναστών και δεν συμμετέχουν όμω στο προκλητικό πάρτι μπάρμπεκιου. Χαιρόμαστε που ήμασταν η αφορμή και αυτή η μερίδα των κατοίκων να ξυπνήσει μετά από τόσο καιρό από το λίθαργο. Αντίθετο με το μπάρμπεκιου των Ενωμένων Μακεδόνων, δηλώνει ο Δήμαρχο τη περιοχή. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ε, θεωρώ ότι δεν μπορείς να προσβάλεις το θρησκευτικό συνέστημα ε, του άλλου. Στην ίδια γραμμή και οι κάτοικοι το διαβατών. Δεν νομίζω να φτάσει ο Έλληνας σε αυτή την κατάσταση να πάει δίπλα στους, στους ξένους και να τρώει και να πίνει. Πήρε μια ομάδα τώρα και είπε ε, α, αυτοί δεν, ε, ε, δεν τρώνε χοιρινό, θα τους βάλουμε να, να φάνε χοιρινό ας πούμε για να, για να γίνει ίσως μια σύγκρουση. Οι Ενωμένοι Μακεδόνε πραγματοποίησαν επεισοδιακή εμφάνιση στη στρατιωτική παρέλαση πέρυσι στη Θεσσαλονίκη, αλλά και πρωταγωνίστησαν στα συλλαλητήρια που έγιναν για τη Μακεδονία. Για ποιον έχει απορία για το τι πρεσβεύουν, αρκεί μια επίσκεψη στη σελίδα του στο Facebook. Εκτό από την αφήσα κάλεσμα για το μπάρμπεκιου στο hot spot των διαβατών, η σελίδα βρίθει από μυσαλλοδοξία και ρατσιστικά μηνύματα που στάζουν δηλητήριο για του πρόσφυγε, αποθεώνουν τον μάγκα όπω γράφουν ακροδεξιό Ιταλό Πρωθυπουργό Σαλβίνη για τη θεωρία του περί Αγαπούν τα όπλα και παίζουν paintball για να παραμένουν αξιόμαχοι, όπως λένε.